είναι οι περίφημες μασονικές στοές, όπου μέσα εκεί προετοιμάζεται η παγκόσμια κυβέρνηση με μεθοδικότητα, αλλά και με τρόπο που πραγματικά καταδολιεύει τις ελευθερίες του ανθρωπίνου προσώπου. Λοιπόν, είδαμε το πρώτο μέρος από την συζήτηση του Μητροπολίτη Σεραφή. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο ΚΑΠΑ κενό, το μήνυμά στο 54301. Ήρθαν τα πρώτα, Μάρα. Ήρθαν τα πρώτα, ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. Θα τα διαβάζουμε μετά. Στέλνετε. Ωραία. Λοιπόν, στέλνετε στο ΚΑΠΑ κενό το μήνυμά στο 54301. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ακολουθεί και το δεύτερο μέρος της συζήτησης με τον μακαριότητο Μητροπολίτη Σεραφή. Λοιπόν, να στέλνετε SMS στο ΚΑΠΑ κενό το μήνυμά σου στο 54301, ΚΑΠΑ κενό το μήνυμά σου στο 54301 και πείτε μας αν θα δεχτείτε την κάρτα του πολίτη ή όχι. Ο 438 εδώ, Μάρα, λέει, μη τολμήσουν, είμαστε όλοι αντιρρησίες ορθόδοξης συνείδησης. Ο 542 είναι ο κωδικός αριθμός, ο δικός σας που στέλνετε τα SMS. Είμαστε δίπλα σε αυτούς που αρνούνται το 666. Ο 542, επίσης, ο 571, καλημέρα, είμαι αντίθετη και κάθετη στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ο 542, επίσης, ο 715, δεν συμφωνώ με την κάρτα του πολίτη, σιωνιστική πατέντα, καλή επιτυχία στο Κόντρα Τσάνελ. Η Μαρία. Και έρχονται συνεχώς νέα SMS. Να πάμε στο άλλο στούντιο, Μάρα, να υποδεχτούμε. Λοιπόν, στο άλλο στούντιο έχουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, ο οποίος είναι διοικητής του νοσοκομείου Ορπής και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Παλαιό Φαλήρου με το συνδυασμό του κυρίου Νίκου Δέτσι. Καλή σας ημέρα και θα πάμε στη συνέχεια τη συνέντευξη, στο δεύτερο μέρος της συζήτησης που κάναμε με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σεραφείμ για την κάρτα του πολίτη. Με βάση όλα αυτά που προαναφέρατε, ο λαός πιστεύει ότι η Εκκλησία και ο μακαριότητας Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, έχει αρχίσει να λάβει θέση. Ζητά ο κόσμος από τους καθοδηγητές του ανταπόκριση και δεν βρίσκει. Πιστεύετε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε με αυτή την καθυστέρηση σε κλονισμό πίστης? Προανέφερα ότι ήδη η Ιερά Σύνοδος υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερώνυμου έχει ενδιαφερθεί σοβαρά και ισχυρά για αυτό το θέμα, έχει ορίσει επιτροπές μελέτης και θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο από την ελληνική πολιτεία που να καθορίζει τι ακριβώς θα περιέχει η κάρτα του πολίτη. Συνεπώς η Εκκλησία δεν μπορεί να ομιλεί με οικοτολογίες, αλλά πρέπει να ομιλεί με δεδομένα τα οποία να είναι ισχυρά και νομικώς υφιστάμενα. Δεν νομίζω ότι έχει οροδίσει και ο Αρχιεπίσκοπος και η Εκκλησία να ενημερώσει το λαό του Θεού. Χρειάζεται βέβαια σε όλα αυτά τα θέματα, όπως είπα, να μην πέφτει κανείς στην παγίδα ούτε της δαιμονοποιήσεως των πάντων, αλλά ούτε βέβαια και της ομογενοποιήσεως των πάντων. Χρειάζεται σύνεσης, διάκρισης, η Αγία Βασιλική Οδός της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Η Επιτροπή που είπατε ότι θα συσταθεί προκειμένου να ψάξει το θέμα σε βάθος, γνωρίζετε αν έχει ήδη συσταθεί? Η Επιτροπή έχει συσταθεί, θα συνέλθει βέβαια συντόμως. Αποτελείται από επαείοντας καθηγητάς συνταγματικού δικαίου, πληροφορικής, ορθοδόξου δογματικής και θα έχει σαν έργο την γνωμοδότηση επάνω στο σοβαρό αυτό θέμα, που όπως όμως προανέφερα έχει μεν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι θα ισχύσει από την 1η-1η-2011, αλλά μέχρι τη στιγμή αυτή και βρισκόμαστε στην 29η Οκτωβρίου δεν έχει υπάρξει ένα επίσημο νομοθετικό πλαίσιο που να έχει γίνει και αντικείμενο διαβούλευσης ενδεχομένως, αλλά και που να έχει κυκλοφορήσει ευρέως, ούτως ώστε να έχουμε ένα σαφέστατο νομικό ορισμό για να μπορούμε επ' αυτού να αποφανθούμε. Γιατί η παγκόσμια κυβέρνηση δείχνει να φοβάται την ορθόδοξη πίστη των Ελλήνων? Διότι είναι η μόνη αληθής χριστιανική πίστης η οποία διατηρεί ακαινοτόμητη, αδιαλόβητη την πίστη των Οικουμενικών Συνόδων, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Πατέρων. Δεν έχει διαβρωθεί από το πνεύμα το κοσμικό, από την εκοσμίκευση, δεν έχει αλλοιώσει
την αλήθεια του Ευαγγελικού μηνύματος και δημιουργεί προσωπικότητες ισχυρές που μπορούν και ξέρουν να βαδίζουν στην πορεία, την πορεία τους στη ζωή. Δηλαδή, ενώπιον τους προβάλλει ηρωικά πρότυπα Αγίων και Ηρώων που γίνονται πνευματικοί καθοδηγητές και οδοδείκτες προς ουρανών. Και είναι πάρα πολύ δύσχριστοι οι αληθείς ορθόδοξοι χριστιανοί σε κάθε προσπάθεια μεταβολής των ελευθεριών τους, αλλά και της πίστεως τους και της κοινωνίας με τον αληθινό Θεό. Αν το πόρισμα που βγει από την Επιτροπή πει ότι μπορούμε όλοι εμείς οι απλοί πολίτες, αλλά ακόμα και εσείς οι πρεσβύτεροι, να πάρετε την κάρτα του πολίτη, θα προχωρήσετε εσείς σε αυτό? Όλα τα θέματα είναι θέματα μελέτης και προσευχής, φωτισμού από τον Θεό και φυσικά κοινωνίας με το πίμνιον, με το λαό του Θεού. Θα πρέπει η Εκκλησία λοιπόν να μελετήσει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Σας επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μία κόκκινη γραμμή που δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία υπέρβαση ή διαπραγμάτευση και ομιλώ για την εμφύτευση του μικροεπεξεργαστού στο ανθρώπινο σώμα. Επομένως, τα πράγματα είναι ανοιχτά ενώπιόν μας. Προσευχόμαστε στον Θεό να φωτίσει τους ισχυρούς της ημέρας, να μην θελήσουν να οδηγήσουν σε πειρασμό και σε δυναμικές κινητοποιήσεις το ευσεβή ορθόδοξο χριστιανικό λαό. Αυτή την εβδομάδα παραιτηθήκανε από την αστυνομία 2 αστυνομικοί, ο ένας από ένα τμήμα αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας και άλλος ένας συνάδελφός του από Θεσσαλονίκη, ενώ 3 άτομα ακόμα, 2 από Κρήτη και ένας επίσης από Θεσσαλονίκη, έχουν παραπεμφθεί για έλεγχο προκειμένου να δουν αν θα μείνουν στο σώμα ή όχι. Ο λόγος ήταν ότι δεν δεχτήκανε την κάρτα του πολίτη. Θεωρείτε ότι αυτή τους η κίνηση ήταν σωστή? Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί υπερίσπησαν την προσωπική τους αξιοπρέπεια, το προσωπικό τους ήθος και την θρησκευτική τους συνείδηση. Και θεωρώ ότι ήταν ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη η απόφαση των λεγόμενων πειθαρχικών συμβουλίων που κατεπιταγήν βέβαια των αρμοδίων πολιτικών αρχών ενήργησαν να αποτάξει αυτά τα εξαιρετικά πρόσωπα τα οποία είχαν το σθένος να υψώσουν την προσωπική τους ανεξάρτητη φωνή πάνω από τις μεθοδεύσεις του συστήματος. Θεωρώ ότι η συμπεριφορά αυτή της πολιτείας είναι τραγική και απαράδεκτη και παραβιάζει τις ελευθερίες των